Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πάνω σε εδώ και στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα ακόμη επιτραπέζιο. Αυτή τη φορά το επιτραπέζιο μας έρχεται από την εταιρεία ΕΠΑ, με έδρα την Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Made in Greece γράφει εδώ χαμηλά, με πολύ ψηλά γραμματάκια, αναζητώντας πετρέλαιο. Και πάμε να δούμε περί τίνος πρόκειται. Ας ρίξουμε μια ματιά στο κουτί. Στο χέρι είναι όλο ζωγραφιστό. Στο πλάι λέει αναζητώντας πετρέλαιο και έχουμε αριστερά και δεξιά τα σηματάκια της ΕΠΑ, ενώ και στην άλλη πλευρά πάλι αναζητώντας πετρέλαιο με το σήμα της ΕΠΑ. Πάμε τώρα στο εσωτερικό. Υπάρχει το ταμπλό, θα το ανοίξουμε σε πολύ λίγο, και φυσικά το περιεχόμενο. Έχουμε τα χαρτονομίσματα, τα οποία φυσικά είναι σε δραχμές, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, εδώ πάνω το γράφει. Εδώ τώρα φαίνεται και σε εσάς. Είναι γυρισμένα λιγάκι μπερδεμένα, 20 εκατομμύρια. Αυτά. Θα το αφαιρέσω για να κάνω μετά τη μοιρασιά στους παίχτες. Και εδώ έχουμε διάφορες γεωτρήσεις, δεξαμενές αερίου, το ζάρι, τα πιόνια που συνηθίζαμε μικρή και τα βάζαμε στα δάχτυλά μας, τότε χωρούσαν, τώρα δεν χωράνε και κάναμε τον δράκουλα. Εδώ είναι οι οδηγίες του παιχνιδιού. Όποιος έχει το επιτραπέζιο και δεν έχει τις οδηγίες μπορεί να μου τις ζητήσει και να του τις στείλω σε φωτογραφίες. Απαραίτητο, λέει, στους ανθρώπους της εποχής μας το πετρέλαιο. Εξασφαλίζει τη μισή της όλης ενέργειας που καταναλύσκεται στον κόσμο. Εξασφαλίζει τις μεταφορές, τη θέρμανση, ανοίγει απέραντες προοπτικές στον τομέα της συνθετικής χημίας και είναι παιχνίδι ΕΠΑ. Οι οδηγίες. Να το και εδώ το Made in Greece που τόσο πολύ μας λείπει πλέον στα παιχνίδια. Ενώ υπήρχε μέσα και ένα χαρτόνι που λέει το εξής: παρά τη μεγάλη φροντίδα κατά την παραγωγή του, μπορεί το παιχνίδι σας να είναι ελαττωματικό ή ελλιπές. Παιχνίδια ΕΠΑ. Δεν έχετε παρά να ταχυδρομήσετε αυτό το απόκομα στα παιχνίδια ΕΠΑ, Θέρμη Θεσσαλονίκη, όνομα παιχνιδιού, συγκεκριμένο ελάττωμα, το όνομά σας, οδός, πόλης, η εγγύησή μας περιορίζεται στην αντικατάσταση των εξαρτημάτων που λείπουν ή είναι ελαττωματικά. Νομίζω κάτι τέτοιο πλέον δεν γίνεται από τις εταιρείες κολοσσούς που έχουν παραμείνει στο εμπόριο των παιχνιδιών. Δεν ξέρω αν η ίδια η εταιρεία, η ΕΠΑ πλέον, προχωρά σε τέτοιες ενέργειες. Αυτά εδώ τα πιόνια είναι τα γεωτρύπανα εδάφους, ενώ αυτά είναι τα πλωτά γεωτρύπανα. Μετά έχουμε τις δεξαμενές αερίου. Δεξαμενή αερίου είναι αυτή εδώ. Και πάλι εδάφους και πλωτή δεξαμενή αερίου. Ενώ στο τέλος έχουμε δεξαμενές πετρελαίου, 1 μεγατόνου και 2 μεγατόνου. Αυτή είναι το 1 μεγατόνου. Να τις βάλω και δίπλα-δίπλα, και η μεγαλύτερη είναι των 2 μεγατόνων. Πάμε τώρα στο ταμπλό. Το παιχνίδι μας έρχεται από την εταιρεία που μας έφερε και την Πετροπηγή, την οποία θα τη δούμε σε μελλοντικό βίντεο. Ίδια θεματολογία, πάνω κάτω ίδιο είναι το παιχνίδι. Πάμε να δούμε πώς παίζεται. Έστω ότι παίζουν δύο παίχτες, ο πράσινος και ο μπλε. Τα χέρια τοποθετούνται, τα χέρια, τα πιόνια τοποθετούνται στην αφετηρία. Στη συνέχεια μοιράζουμε τα χρήματα. Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο κάθε παίχτης πρέπει να πάρει 30 εκατομμύρια δραχμές. Δεν μας λέει σε τι χαρτονομίσματα θα του τα μοιράσουμε, απλά ότι πρέπει να πάρει ο κάθε παίχτης 30 εκατομμύρια. Οπότε ας υποθέσουμε εμείς ότι θα έρθουμε και θα του δώσουμε 5,
και 5-10. Και 10-20 και 10-30. Τα υπόλοιπα χαρτονομίσματα παραμένουν στην τράπεζα. Προφανώς ένας από τους παίχτες θα είναι ο τραπεζίτης όπως και στα περισσότερα επιτραπέζια. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο κάθε παίχτης να μπορέσει να αγοράσει 2 γεωτρύπανα εδάφους ή πλωτά, δηλαδή 2 τέτοια, όπου τα τοποθετεί όταν είναι πλωτά σε αυτήν εδώ την εξάδα τετραγώνων, όταν είναι εδάφους σε μία από αυτές εδώ τις εξάδες τετραγώνων. Έστω τώρα ότι έχουμε αγοράσει τα 2 και μετά θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Θα πρέπει στη συνέχεια να αγοράσει 2 δεξαμενές αερίου. Θα πρέπει να αγοράσει μία δεξαμενή πετρελαίου 1 μεγατόνου και μία δεξαμενή πετρελαίου 2 μεγατόνων. Μόλις συμπληρώσει την εξάδα, ξεκινάει να συμπληρώσει τη δεύτερη εξάδα με τα ίδια ακριβώς αντικείμενα. Ο παίχτης που θα συμπληρώσει τις περισσότερες εξάδες και ταυτόχρονα θα έχει καταφέρει να μην χρεοκοπήσει, θα είναι ο νικητής του παιχνιδιού. Για να δούμε λιγάκι τώρα από την αρχή τις οδηγίες. Παίζεται από 2 έως 6 παίχτες. Σκοπός του παιχνιδιού είναι κάθε παίχτης να συμπληρώσει τη ζώνη του με 2 γεωτρύπανα, 2 δεξαμενές αερίου, μία δεξαμενή πετρελαίου 1 μεγατόνου και μία δεξαμενή πετρελαίου 2 μεγατόνων. Ακριβώς με τη σειρά που τα αναφέραμε. Δεν μπορεί δηλαδή να αγοράσει πρώτα το πετρέλαιο 2 μεγατόνων και μετά να πάει στη δεξαμενή αερίου. Η σειρά είναι αυτή εδώ όπως ακριβώς σας την έδειξα. Στην αρχή κάθε παίχτης παίρνει από 30 εκατομμύρια και από ένα πιόνι και διαλέγει μία ζώνη της αρεσκίας του, στη θάλασσα ή στην ξηρά. Μεταξύ των 2 ζωνών της θάλασσας, στο κάτω μέρος της καρτέλας, και των 4 ζωνών της στεριάς, η μόνη διαφορά είναι ότι οι ζώνες της θάλασσας θα πρέπει να συμπληρωθούν με πλωτά γεωτρύπανα. Ενώ οι ζώνες της στεριάς με απλά γεωτρύπανα και απλές δεξαμενές. Όλοι οι παίχτες τοποθετούν τα πιόνια τους στο κόκκινο, λέει, τετραγωνίδιο με το τόξο και ρίχνει ο καθένας με τη σειρά του το ζάρι. 5 ο πράσινος παίχτης, 4 ο μπλε παίχτης. Άρα παίζει πρώτος ο πράσινος. Κάθε παίχτης προχωρεί τόσα τετραγωνίδια όσα φέρει στο ζάρι και εκτελεί τις εντολές που αναγράφονται στο τετραγωνίδιο που σταμάτησε. 4 έφερε ο πράσινος παίχτης. Έρχεται εδώ. Διαφορές με το κέρδος. Μείνε εδώ ένα γύρο. Άρα χάνει ένα γύρο πράσινος παίχτης. Στη συνέχεια παίζει ο μπλε. Το ίδιο. 4. Άρα ουσιαστικά έχουμε ισοφαρίσει ο ένας τον άλλον. Ξαναπαίζει ο πράσινος. Πάλι 4. Ζημιά, λέει, για την επισκευή γεωτρύπανου πλήρωσε 20 εκατομμύρια. Άρα φεύγουν τα 20 εκατομμύρια από τον παίχτη και έρχονται στην τράπεζα. Συνεχίζει ο επόμενος παίχτης. 6. Για φόρους δώσε 30 εκατομμύρια. Τους έχω κάψει εντωμεταξύ τους παίχτες μου. Ας βάλω λεφτά και στον δεύτερο. Ο δεύτερος παίχτης ουσιαστικά έχει χάσει όλα του τα χρήματα, οπότε στην επόμενη ζαριά, αν δεν πέσει σε τετράγωνο που θα πάρει λεφτά, αποχωρεί από το παιχνίδι. Δύο. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτές οι ζαριές. Χρεοκοπεί ο πράσινος παίχτης, αποχωρεί από το παιχνίδι και έχουμε νικητή τον μπλε. Φυσικά ένα παιχνίδι με 6 παίχτες δεν θα έχει φαντάζομαι την ίδια εξέλιξη. Πάντως, εσείς πρέπει να θυμάστε τον σκοπό του παιχνιδιού και πάμε τώρα να δούμε πόσο στοιχίζουν αυτά που πρέπει να αγοράσουμε. Ένα γεωτρύπανο, απλό ή πλωτό, στοιχίζει 50 εκατομμύρια. Αφού αγοράσει τα 2 πλωτά γεωτρύπανα, ο παίκτης θα πρέπει να προχωρήσει την αγορά
δύο δεξαμενών αερίου, η κάθε μία από τις οποίες κοστίζει 60 εκατομμύρια. Τις αγόρασε και τις δύο. Στη συνέχεια, μία δεξαμενή ενός μεγατόνου πετρελαίου στα 70 εκατομμύρια και μία δεξαμενή 2 μεγατόνων πετρελαίου στα 80 εκατομμύρια. Αν τυχόν ένας παίκτης δεν έχει να πληρώσει μία ζημιά, μπορεί να πουλήσει στην ίδια τράπεζα ένα οποιοδήποτε αντικείμενο στη μισή όμως αξία της αγοράς. Άρα καλό είναι πριν κάνετε οποιαδήποτε αγορά να υπάρχει στο ταμείο σας σαν απόθεμα κάποιο πλεόνασμα. Εννοείται ότι όταν ένας παίκτης απομείνει δίχως χρήματα ή αντικείμενα για πούλημα, φεύγει από το παιχνίδι και χάνει. Νικητής του παιχνιδιού είναι ο παίκτης που θα έχει πρώτος συμπληρώσει τη ζώνη του. Ένα μικρό tip τώρα για να κερδίζετε ή τουλάχιστον να παραμένετε για πολλή ώρα στο παιχνίδι είναι να μην αγοράζετε τίποτα και να τα αγοράσετε όλα μαζί όταν εξασφαλίσετε το συνολικό ποσό, το οποίο είναι 220, 370.000, 370 εκατομμύρια χρειάζεστε για να αγοράσετε μία πλήρη εξάδα με αντικείμενα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν τετράγωνα όπως ήταν η χρεοκοπία στον τροχό της τύχης, όπου χάνετε όλες σας τις δεξαμενές. Για να δω λιγάκι που είναι αυτό το τρισκατάρατο τετραγωνίδι όπως το γράφει μέσα. Εθνικοποίηση, λέει, των κοιτασμάτων, ό,τι έχετε αγοράσει τα δίδετε πίσω. Είναι το χειρότερο τετραγωνίδιο που μπορείτε να πέσετε. Επίσης, κάθε φορά που περνάτε από το βελάκι της αφετηρίας, εισπράτετε 30 εκατομμύρια. Υπάρχουν και τετράγωνα που σας δίνουν μεγάλα κέρδη, όπως οι γωνίες του παιχνιδιού που σας δίνουν από 50 εκατομμύρια. Λέει, πετρέλαιο, η γεώτρησή σου πέτυχε, κέρδος 50 εκατομμύρια. Αυτό ήταν λοιπόν το Αναζητώντας Πετρέλαιο, ένα παιχνίδι το οποίο το είχα όταν ήμουν μικρός. Έπαιζα με τον αδερφό μου πάρα πολύ. Κάποια στιγμή είχαμε αρχίσει και σπάγαμε τα ποδαράκια, κατά λάθος φαντάζομαι, πατώντας τα από τις δεξαμενές αερίου, γιατί τις χρησιμοποιούσαμε και ως διαστημόπλια όταν παίζαμε με Lego ή με Playmobil, οπότε ήταν αναπόφευκτη να γίνει η ζημιά. Και να που μετά από πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 20 χρόνια, ήρθε σε εκείνο το μαγικό βίντεο που σας είχα δείξει η φίλη του καναλιού, η Νικόλ, και μου έδωσε ένα κάρο επιτραπέζια που μέσα σε αυτά ήταν και αρκετά που τα είχα όταν ήμουν μικρό σε ηλικία. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν είχατε το παιχνίδι και χάσατε τις οδηγίες, πολύ ευχαρίστως να σας συστήλω για να μπορείτε να παίξετε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια σας.